προηγούμενη εβδομάδα στο MasterChef. Το τεστ δημιουργικότητας με θέμα την Ινδική κουζίνα ήταν υψηλών απαιτήσεων. Κοιτάξτε τι έχω φέρει. Η παρουσία των περσινών παικτών για να κρίνουν τα πιάτα στην ομαδική δοκιμασία ήταν μια έκπληξη. Ο Δημήτρης και ο Χάρης δεν τα κατάφεραν στις δοκιμασίες αποχώρησης και αποτελούν παρελθόν για το MasterChef. Στο σημερινό επεισόδιο συμβαίνουν πράγματα πρωτόγνωρα. Το χάσες. Δεν θα δείξει τίποτα. Οι παρατηρήσεις τους έχουν ξεκινήσει και γίνονται λίγο αιχμηρές. Οι κριτές δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις των παικτών. Θα δούμε αρκετά μέτρια πιάτα σήμερα και θα έχουμε ένα συναγωνισμό προς τα κάτω. Η κριτική που δέχονται οι διαγωνιζόμενοι είναι σκληρή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εισπράττει. Δεν είναι καλό αυτό. Πριν πω για το πιάτο, στο σκόπια θα είναι η τιμωρία σου. Το φινάλε είναι αναπάντεχο. Τι? Η αναζήτηση του επόμενου Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Έχουμε μείνει 19 άτομα. Εγώ νιώθω καλύτερα. Όσο πιο μακριά φτάξουμε, τόσο καλύτερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η δοκιμασία με τα κουτιά είναι αγαπημένη μου, γιατί αφήνει εντελώς τη φαντασία μου να σκεφτεί και να δημιουργήσει. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στην κουζίνα του MasterChef. Πριν από 3 εβδομάδες, ξεκινήσατε 25 στο διαγωνισμό και έχετε ήδη απομείνει 19. Ένας από εσάς, στο τέλος του διαγωνισμού, θα κατακτήσει τον τίτλο του Έλληνα MasterChef. Θα είναι εκείνος που θα καταφέρει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια των συνεχών δοκιμασιών και θα φτάσει στο τέλος για να γευτεί τη νίκη. Ένα γεγονός που αναμφισβήτητα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική του καριέρα, αλλά και γενικότερα στη ζωή του. Είμαι έτοιμος για όλα. Έχω πολύ θέληση μέσα μου να καταπατήσω όλα τα εμπόδια και να φτάσω μέχρι το τέλος. Νέα εβδομάδα λοιπόν από σήμερα, άρα νέες εκπλήξεις. Και πρώτη δοκιμασία, όπως πάντα, το γνωστό κουτί του MasterChef. Γνωρίζετε το γενικό πλαίσιο της δοκιμασίας. Πρέπει να φτιάξετε ένα πιάτο δικής σας έμπνευσης, δημιουργικό, εντυπωσιακό και πάνω απ' όλα πολύ γευστικό. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε όποια και όσα υλικά θέλετε που θα βρείτε μέσα στο κουτί. Μπορώ να πω ότι μου αρέσει το κουτί. Έχει διάφορα υλικά μέσα και το γεγονός ότι δεν κινδυνεύεις να αποχωρήσεις σου δίνει τη δυνατότητα να πειραματιστείς και να δοκιμάσεις πράγματα που ενδεχομένως δεν έχεις ξανακάνει. Η σημερινή δοκιμασία είναι λίγο διαφορετική από άλλες φορές. Και συγκεκριμένα είναι διαφορετική ως προς τη δοκιμή και την κριτική των πιάτων. Θα δοκιμάσουμε 3 πιάτα, τα 3 πιο ξεχωριστά. Από αυτά θα βγάλουμε ένα νικητή. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε τι κρύβεται στο κουτί του MasterChef. Μονίμως, όταν ξεκινάει αυτή η δοκιμασία, η περιβόητη του κουτιού, αρχίζουμε όλοι και να ρωτιόμαστε και προσπαθούμε να οσφριστούμε τι στο καλό μπορεί να έχει μέσα. Ανοίξτε το! Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν λυπηθείτε μας. Αχ, τι ωραία! Ρίχνω μια ματιά στα υλικά και λέω έχω μπροστά μου τον κύβο του Ρούμπικ και πρέπει να τον λύσω
σε ένα λεπτό. Τέλος. Καλαμαράκι, δηλαδή είχα κάνει τόσα πλάνα για κρατικό για κάτι άλλο και λέω, οχ, τα χάνω τώρα. Λέω, θαλασσινό, τι κάνουμε. Για να δούμε, παιδιά, τι έχει μέσα το κουτί. Ξεκινάμε από το καλαμάρι. Το γνωρίζετε όλοι, το γνωστό. Έχουμε φύλλα spring roll. Έχουμε γάλα καρύδας, μπλε τυρί, κόκκινες πιπεριές, lime, διάφορες ποικιλίες μανιταριών, βλέπω πλευρό τους, βλέπω πορτομπέλο, βλέπω σιτάκι και έχουμε και ραντίτσιο. Το ραντίτσιο δεν θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω και πουθενά με βάση τα υπόλοιπα υλικά που έβλεπα, οπότε το μόνο που θα το κάνω σκέφτομαι να το χρησιμοποιήσω λίγο στον ντεκόρ μου. Και πάνω που ξεκινάω να σκέφτομαι, θα γεμίσω το καλαμάρι, ή θα γεμίσω τις πιπεριές, ή θα χρησιμοποιήσω τα μανιτάρια για τον μπλε τυρί, τι το κάνω. Και ήταν και πολύ μεγάλο το δίλημα, πρέπει ή δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσω. Τα δύο υλικά που μου κάνανε εντύπωση ήταν το καλαμάρι και το γάλα καρύδας, γιατί προσωπικά δεν μπορώ να τα συνδυάσω. Βλέπω τα υλικά και προσπαθώ να κάνω πιθανούς συνδυασμούς. Το γάλα καρύδας να μην μου κάθεται πουθενά. Εγώ, παιδιά, βλέπω τα υλικά σας και σκέφτομαι ένα σωρό νόστιμα και ωραία πιάτα. Δεν πρέπει να σας δώσω ιδέες, πρέπει να τις βρείτε μόνοι σας, αυτό εννοείται. Ξέρετε ότι δεν ζητάμε υπερβολές, αλλά αυτό που ζητάμε είναι όμορφα και γευστικά πιάτα. Θέλουμε να κρατήσετε τις ισορροπίες και αυτό που λέμε πάντα, αποφύγετε το ρίσκο. Δηλαδή, γίνεται αποτελεσματική με έξυπνο τρόπο. Θεωρούμε ότι τα υλικά που υπάρχουν μέσα στο κουτί προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Καλή επιτυχία. Σκάσανε πάρα πολλές ιδέες. Απλά το θέμα είναι ότι έπρεπε να προσαρμόσω την ιδέα μου στο χρόνο. Πράγμα που ήταν πολύ δύσκολο, πιστεύω. Μου ήρθε στο μυαλό μια ιδέα αμέσως, μόλις είδα τα ριζόφυλλα για spring rolls. Και τώρα τα άλλα θα τα σκεφτώ στην πορεία. Έχετε στη διάθεσή σας μόνο 30 λεπτά για να φτιάξετε ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό πιάτο. Ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις και μια σάλτσα με αυτό. Για να μην το πετάξεις, να το χρησιμοποιήσεις, να το εκμεταλλευτείς. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, δεν είδαμε κάποια σούπα, ξέρω εγώ. Δεν είδαμε κάποιον να το σκεφτεί λίγο διαφορετικά, ας πούμε. Δεν μπορούσα να στήσω και νέλ με τίποτα όμως. Έτρεμα απίστευτα. Βλέπουμε ότι είναι λίγο δύσκολο για εσάς να κάνετε καλά πιάτα. Πήρατε ένα καλαμάρι στα χέρια σας, λες και το δουλεύετε 10 χρόνια. Και πήγατε να το φτιάξετε. Πρέπει να ξέρουμε τι διαχειριζόμαστε και τι έχουμε στα χέρια μας. Δεν το είδα από κανέναν σας. Ακούσατε τους κριτές, έχετε στη διάθεσή σας μόνο 30 λεπτά για να φτιάξετε ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό πιάτο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα ή κάποια από τα υλικά που βρήκατε στο κουτί. Καλή επιτυχία, ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Τα λεπτά είναι πολύ λίγος χρόνος. Πρέπει να τρέχει συνέχεια, το μυαλό σου να είναι δύο βήματα μπροστά από τις κινήσεις σου, ούτως ώστε να μπορέσεις να βγάλεις τουλάχιστον ένα πιάτο. Γεια σας, κύριε. Γεια σου, κύριε. Τι φτιάχνεις εδώ? Φτιάχνω ένα καλαμάρι που κάνω σωτέ με μια σχεδόν ασιατική σαλάτα, σοταρισμένο κομμανιτάρι, σοταρισμένη πιπεριά, λίγη φρεσκάδα, σάλτσα, λάιμ, καρύδα. Σχεδόν θα το πετύχεις. Θα δούμε, θα δούμε. Συνήθως στο κουτί τα πάω καλά, μετά είναι που έχω πρόβλημα. Αυτό θα το αφήσεις έξω? Το πιάτο θα έχει νότες ασιατικές, blue cheese, είναι λίγο εκτός θέματος. Μάλιστα. Εγώ ξέρεις τι βλέπω όμως, ότι έχεις ένα καλαμάρι, έχεις χρησιμοποιήσει από το σώμα τα 2/3 και ένα ολόκληρο 1/3 το πετάς. Για το πιάτο μου πιστεύω ότι δεν χρειαζόταν πολύ περισσότερο. Ξέρεις ότι αυτό εδώ μπορείς να κάνεις και μια σάλτσα με αυτό. Μπορεί να κάνω μια σάλτσα, βέβαια. Έτσι, και να μην το πετάξεις, να το χρησιμοποιήσεις, να το εκμεταλλευτείς. Τι φτιάχνετε, φιλενάδα? Σκέφτηκα να κάνω μια γέμιση με καλαμαράκι, πιπεριά, μανιτάρια, να τα τυλίξω στις spring rolls και να κάνω μια σώσα από ροκφόρ. Ελπίζω να προλάβω.
Αυτό πώς το σκέφτηκες? Δηλαδή το φαντάστηκες πώς θα είναι η γεύση του και σου φάνηκε ότι θα ταιριάζει? Φαντάζομαι ότι θα ταιριάζει. Θέλω να ελπίζω. Καλή επιτυχία, Κατερίνα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να βιαστείτε, παιδιά. Έχουν μείνει 17 λεπτά. Δεν ήξερα από την αρχή αν θα ενσωματώσω τελικά το γάλα καρύδας και το μπλε τυρί. Έκανα μία δοκιμή, μου βγήκε και ήμουν σχετικά ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, οπότε δεν θεώρησα ότι έπρεπε να μπει και αυτό στο πιάτο. Μου έκανα μία σάλτσα τρίτα. Για πες τι κάνεις. Σόταρα το καλαμάρι, το έκοψα, το γέμισα, ελαφριά φούρνο και προσπαθώ να δημιουργήσω μία σαλτσούλα που θα γλυκίζει λίγο με το ροκφόρ και το γάλα καρύδας. Ναι. Έχει κάνει ένα περίεργο συνδυασμό, γιατί έχεις βάλει το ραντίτσιο μέσα που βγάζει λίγο πίκρα. Ναι, αυτό βασικά προσπαθώ να ισορροπήσω. Έχεις την κόκκινη πιπεριά όμως που μπορεί να το ισορροπήσει. Λες ότι μπλε τυρί με γάλα καρύδας και όμως βγάζει ένα ωραίο συνδυασμό αυτό. Ισχύει. Να σου κλέψω εμένα. Ναι, χαρά μου. Πάντως όταν το τηγανιτό το καλαμάρι είναι ωραίο, είναι εξαιρετικό πιάτο. Νομίζω ναι. Εδώ τι έχουμε, spring roll, φωλιά. Θέλω να στήσω το πιάτο έτσι με φωλιά, ίσως περάσω, δεν ξέρω πώς είναι πολύ τραβηγμένο να περάσω τα καλαμαράκια εδώ μέσα. Και έχω κάνει και ένα μανιτάρι σιτό με ροκφόρ. Αυτό που θα μπει. Θα το βάλω κάπου εδώ και λέω πάνω να μπουν τα καλαμάρια. Και δεν φωλιά. Φωλιά τη βάλω κάπως έτσι όρθια και να κάτσουν έτσι. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα στο μυαλό μου το πιάτο, τώρα θα το στήσω το πιάτο. Ωραία. Ελπίζω να μου βγει καλό. Βιάσου όμως, δεν είναι σπανές. Ναι, 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 ναι. Έχεις τώρα πολύ πλοκό. Αρχίζω στήνα. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Παιδιά, έχετε 4 λεπτά ακόμα. Όσοι δεν έχετε ξεκινήσει να στείνετε, αρχίστε. Περιτίδες. Με πολύ ενδιαφέρον κάποια πράγματα. Δοκιμάσαμε και μια ωραία σος. Ήταν ένα μια περίπου, τολμηρή. Ναι, ήταν ένα περίπου πάντρεμα γάλα καρύδας και ροκφόρ που συνήθως ξέρεις. Λες μπα, δεν το κάνω. Όμως την είχε ισορροπημένη πάρα πολύ και ήταν ωραία. Ναι, ναι. Εσείς? Αρκετά μεγάλες ομοιότητες μεταξύ των πιάτων βλέπω. Δηλαδή πολύ χρυσού σπινδών, πολύ το καλαμάρι σαν γέμιση. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Δεν είδαμε κάποια σούπα, ξέρω εγώ. Δεν είδαμε κάποιον να το σκεφτεί λίγο διαφορετικά, ας πούμε. Παρακαλώ πολύ, σε ένα λεπτό να τελειώσετε. Το πιάτο το έστησα τελικά επιμελώς από τη μέλιτα. Έβαλα από κάτω την κόκκινη την πιπεριά, από πάνω έστησα σαν βεντάλια τα spring rolls και από πάνω μια κουτσουλιά σάλτσα από εδώ, μια κουτσουλιά σάλτσα από εκεί και στις άκρες. 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Οι υπενθυμίσεις του χρόνου κάθε φορά από τη μέρη με κάνουν να τρέμω. Δεν μπορούσα να στήσω και νέο με τίποτα όμως. Έτρεμα απίστευτα. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Αυτό ήταν. Τέλος χρόνου. Παιδιά, μόλις ολοκληρώσατε μία ακόμα δοκιμασία με το κουτί του MasterChef. Είχατε στη διάθεσή σας 30 λεπτά για να δημιουργήσετε ένα όμορφο πιάτο. Τα καταφέρατε. Μπράβο σας. Έβλεπα το δικό μου πιάτο. Εντάξει, οκ, okay, ωραίο πιάτο. Έβλεπα και άλλα πιάτα όμως που ήταν αρκετά αξιόλογα. Τώρα θα με φωνάξουν, θα με φωνάξουν. Δεν μπορώ να ξέρω. Τώρα θα φωνάξω έναν-έναν τους τρεις με τα καλύτερα πιάτα, έτσι όπως τα επέλεξαν οι κριτές, για να τα δοκιμάσουν και γευστικά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαι πολύ τυχερή για να με φωνάξουν επάνω. Αν έχουν προσέξει πάρα πολύ το στήσιμο, γιατί εγώ δεν ικανοποιήθηκα, δεν θα με φωνάξουν. Και θα είναι κρίμα, γιατί πιστεύω ότι γευστικά τα πήγα καλά. Να έρθει μπροστά ο Αλέξανδρος Πανδύς. Ξέρω ότι είναι σχετικά όμορφο το πιάτο μου, οπότε χάρηκα που με φωνάξαν και μπροστά οι κριτές και επιβεβαίωσαν και αυτό. Αλλά ακόμα δεν έχω ακούσει τα σχόλια του για τη γεύση. Έχω κάνει ένα stir fry με τα μανιτάρια, την πιπεριά και το καλαμάρι και έχω γεμίσει και το καλαμάρι μέσα και τα ρολάκια.
Αλέξανδρε, έχεις μαγειρέψει ωραία το καλαμάρι σου. Το έχεις γεμίσει και το έχεις κρατήσει έτσι ζουμερό. Και το spring roll το έχεις μαγειρέψει καλά, είναι τραγανό απ' έξω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι χρειάζεσαι περισσότερο αλάτι στο καλαμάρι σου και στη γέμιση. Θα ήθελα να δω μια διαφορετική χρήση των υλικών και όχι την ίδια γέμιση να επαναληφθεί και στο spring roll και στο καλαμάρι, καθώς αυτό καταντάει λίγο βαρετό εισαγωγικά. Ευχαριστώ. Κοίτα, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γιάννη στο αλάτι. Και για τη σάλτσα σου, νομίζω ότι σαν σκέψη δεν είναι άσχημη. Όμως συγκεκριμένη ήθελε νομίζω λίγο blue cheese παραπάνω, γιατί βγάζει πάρα πολύ μια γλυκύτητα. Τα σχόλια των κριτών ήταν εντάξει, αποθαρρυντικά σχετικά. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα είμαι το νούμερο ένα πιάτο σου στη δοκιμασία του κουτιού. Το δεύτερο πιάτο που θα δοκιμάσουν οι κριτές είναι του Αριστοτέλη. Η σκέψη όταν πηγαίνεις στο πιάτο στους κριτές είναι ας τους επιβραβεύσω και ας τους επιβεβαιώσω την επιλογή τους, να μην γίνω ρεζίλη. Ευχαριστώ. Έκανα ένα γρήγορο αγκό από τα μανιτάρια, την πιπεριά Φλωρίνης και το ραντίκιο, με τα οποία γέμισα ένα καλαμάρι το οποίο είχα σοτάρει ελαφρώς πριν και τα έβαλα πάνω σε μια σως από γάλα καρύδας και μπλε τυρί. Εμένα μου αρέσει αρκετά η σάλτσα σου και η γέμιση. Είπαμε ότι η γάλα καρύδας και μπλε τυρί είναι λίγο περίεργα υλικά. Τα έχεις παντρέψει, θεωρώ, σωστά. Ίσως βγάζει μια ψάδα λίγο περισσότερο το μπλε τυρί, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις λίγο καλύτερη δουλειά στο ψήσιμο του καλαμαριού. Ναι. Το φοβήθηκα και τελικά το άφησα λίγο. Το φοβήθηκες, ναι, το ψήσεις περισσότερο. Αλήθεια, το φοβήθηκα, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ενώ πήρατε στα χέρια σας ένα υλικό, ένα μαλάκιο, δεν είδα κανένα σας να κόβει ένα κομματάκι, να το τηγανίζει, να το ψήνει, να το βάζει στο φούρνο για να δει τη γεύση του, πόσο πρέπει να αλατίσει και πόσο πρέπει να ψήσει. Πήρατε ένα καλαμάρι στα χέρια σας, λες και το δουλεύετε 10 χρόνια και πήγατε να το φτιάξετε. Δεν είναι έτσι όμως, και πολύ περισσότερο δεν είναι τα θαλασσινά προϊόντα που αλλάζουν από τόπο σε τόπο, αλλάζουν από εισαγωγή σε εισαγωγή και πρέπει πριν μαγειρέψουμε αυτό το υλικό να ξέρουμε τι διαχειριζόμαστε και τι έχουμε στα χέρια μας. Δεν το είδα από κανέναν σας. Θα έπρεπε να το έχω καταλάβει, θα έπρεπε να έχω δοκιμάσει περισσότερο, να έχω προσπαθήσει περισσότερο. Γι' αυτό είναι ο διαγωνισμός, κάθε στάδιο και καλύτερα. Και ολοκληρώνουμε την τριάδα με το πιάτο του Γιώργου Γραμματικόπουλου. Έκανα καλαμάρι σωτέ σε καυτό τηγάνι με αλάτι, μία σάλτσα από πιπεριά με γάλα καρύδας και λάιμ και ένα μπρινουάζ μανιταριών με λίγο κρέμα και ροφόρ. Γιώργο, να αρχίσω από την καλή διαχείριση που έχεις κάνει στο καλαμάρι, παρότι και εσύ φοβήθηκες λίγο το αλάτι. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα του ότι δεν δοκιμάζεται. Η σάλτσα σου είναι πολύ ωραία. Ενώ είναι γλυκιά, έχει ισορροπήσει. Το μανιτάρι με το μπλε τυρί δεν συμπληρώνει κάτι. Τουλάχιστον για μένα. Εμένα μου αρέσει ο συνδυασμός που έχεις κάνει με το μανιτάρι και το τυρί το μπλε. Θα ήθελα λίγο λιγότερο τυρί. Νομίζω αν έκανες αυτό θα πετύχαινες μεγαλύτερη αρμονία σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του πιάτου. Τώρα είναι λιγάκι έντονο, νομίζω γι' αυτό έχει την ένσταση ο Λευτέρης, δεν θα διαφωνήσω μαζί του. Δεν με ενοχλεί τόσο, θα το ήθελα λίγο λιγότερο. Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την κριτική που μου έκαναν οι κριτές και μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάλαβα τα λάθη του πιάτου μου και ελπίζω να μην τα επαναλάβω στο μέλλον του διαγωνισμού. Γενικά, παιδιά, θέλω να πω σε όλους ότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα σχετικό πρόβλημα με τις δοκιμασίες του κουτιού του MasterChef. Βλέπουμε ότι είναι λίγο δύσκολο για εσάς να κάνετε καλά πιάτα, ότι πολλές φορές πέφτετε σε παγίδες, χρησιμοποιείτε όλα τα υλικά που σας δίνονται χωρίς να γνωρίζετε τι θέλετε να πετύχετε στο τελικό πιάτο, στην τελική γεύση και ισορροπία, με αποτέλεσμα να μας φέρνετε κάποια φαγητά τα οποία να μην είναι όπως πρέπει. Οι παρατηρήσεις τους έχουν ξεκινήσει και γίνονται λίγο αιχμηρές. Οπότε λέω καλά που δεν το στήσα καλά και δεν με σήκωσαν. Αλέξανδρε, Αριστοτέλη και Γιώργο, είστε οι τρεις με τα πιάτα που ξεχώρισαν στη σημερινή πρώτη δοκιμασία. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Μπράβο. Ωστόσο,
Από τα τρία αυτά καλά πιάτα, οι κριτές ξεχώρισαν ένα, που ήταν καλύτερο, πιο εύγευστο και πιο εντυπωσιακό. Η ώρα της κρίσης έφτασε, έχουν ελπίδα θα είμαι το καλύτερο πιάτο, όμως και να μην είμαι, υπάρχει ήδη ικανοποίηση ότι έχω ξεχωρίσει και είμαι ένας από τους τρεις. Νικητής λοιπόν, στο σημερινό κουτί του MasterChef, είναι ο Γιώργος. Χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκα το καλύτερο πιάτο, είχα πολύ καιρό να το νιώσω αυτό το συνέστημα. Θα προσπαθήσω για να κάνω ακόμα καλύτερα πράγματα, να ευχαριστήσω τους κριτές μου και να παραμείνω στο διαγωνισμό. Λοιπόν, έφτασε η ώρα του τεστ δημιουργικότητας. Τις προηγούμενες φορές σε αυτή τη δοκιμασία είχατε ένα θέμα. Εμπνευσμένο από κάποια κουζίνα. Σήμερα, επίσης, θα έχετε ένα θέμα. Που όμως αυτή τη φορά έχει να κάνει με μια κατηγορία υλικών. Θα το αντιληφθεί σε λίγο ο Γιώργος, που θα μπει στην αποθήκη για να επιλέξει το βασικό υλικό. Νομίζω ότι ο Γιώργος έχει να διαλέξει ένα υλικό με το οποίο θα μαγειρέψουμε όλοι, ή θα μας απογειώσει, ή θα μας χαντακώσει όλους. Κάτω από τα καλύματα, Γιώργο, βρίσκονται τρία βασικά υλικά. Θα στα αποκαλύψουμε με τη σειρά, θα μας λες τη γνώμη σου εσύ και στο τέλος θα επιλέξεις ένα βασικό υλικό με το οποίο θα μαγειρέψουν όλοι. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά φέτος. Το θέμα μας σήμερα είναι λαχανικά. Είναι ένα αρκετά εύκολο θέμα. Τα λαχανικά θέλουν λίγο χρόνο, απλά θέλουν πολύ καλή διαχείριση ούτως ώστε να μην τα χάσεις. Έτοιμος, Γιώργο? Μάλιστα. Εδώ έχουμε το πολύ θρεπτικό σπανάκι. Ωραίο υλικό. Θέλει λίγο προσοχή να μην το χάσει σαν υλικό, γιατί είναι ευαίσθητο, λαχανικό είναι ούτως ή άλλως. Αλλά δεν ξέρω οι συμπαίχτες μου κατά πόσο θα μπορούσαν να το δουλέψουν. Εντάξει, εσύ βέβαια διαλέγεις υλικό, οπότε ξέρεις. Κοιτάς πρώτα τον εαυτό σου, είναι το γνωστό. Και μετά την ομάδα. Εντάξει. Κάτσε να δούμε και τα άλλα δύο και διαλύγεις. Κολοκύθα. Πιστεύω ότι αν διαλέξω την κολοκύθα, θα έχουν περισσότερες επιλογές τα παιδιά. Αγκινάρες. Αγκινάρα για κανένα λόγο. Ωραίο υλικό, ωραίο λαχανικό, αλλά σίγουρα ήθελε πολύ χρόνο καθάρισμα και θα ήμασταν όλοι μείον ένα υλικό στα βασικά μας υλικά, γιατί χωρίς λεμόνι την έχεις χάσει την αγκινάρα. Θα αρέσουν οι αγκινάρες? Δεν τις τρώω προσωπικά, δεν τρελαίνομαι. Εντάξει, θα τις φάω αν τις μαγειρέψω. Το θεωρώ πιο δύσκολο από τα άλλα δύο. Γιώργος, ακούμε. Ποιο από τα τρία και γιατί, βέβαια. Θα διαλέξω την κολοκύθα. Θες να μας πεις γιατί? Πιστεύω ότι και εγώ αλλά και οι συμπαίκτες μου θα έχουν περισσότερες επιλογές στο μυαλό τους. Θα το δουλέψουν καλύτερα. Να σου πω όμως ότι κάνεις μια δύσκολη επιλογή. Για ποιο λόγο, ξέρεις? Όχι, θα ήθελα να μου πείτε. Γιατί από αυτά τα τρία λαχανικά, το πιο ασταθές και το πιο δύσκολο να αποδώσεις κάποια γεύση είναι αυτό που διάλεξες. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι το πιάτο που ζητάμε πρέπει να είναι απόλυτα vegetarian, όχι ήξεις αφήξεις. Δεν υπάρχει ίχνος κρέατος μέσα στην αποθήκη για να διαλέξετε. Φαντάζομαι ότι μπορούν οι συμπαίκτες μου να έχουν περισσότερες επιλογές, είτε γλυκό, είτε αλμυρό, είτε πίτες. Οπότε φαντάστηκα ότι θα έχουν περισσότερη γκάμα ιδεών με την κολοκύθα. Γιώργο, ενημερωτικά θα σου πω πως ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας για να μαγειρέψετε θα είναι 45 λεπτά. Έχεις 5 λεπτά να επιλέξεις μέχρι 10 υλικά. Ξεκινάει ο χρόνος σου από τώρα. Έχω στο μυαλό μου να κάνω μια βελουτέ κολοκύθας. Νομίζω πως θα διαχειριστώ αρκετά καλά την κολοκύθα μου και θα βγάλω ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έχεις 2 λεπτά ακόμη. Πρέπει να τελειώνει σιγά σιγά, έχεις ένα λεπτό ακόμη. Έχεις 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιώργο μου, τέλος χρόνου. Πάμε να δείξουμε και στους υπόλοιπους το υλικό. Τρία. Λοιπόν,
Πριν μας αποκαλύψει ο Γιώργος το υλικό που επέλεξε, πρέπει να σας πω ότι το σημερινό θέμα της δοκιμασίας είναι πιάτα με λαχανικά, πιάτα vegetarian. Επομένως καταλαβαίνετε ότι μέσα στην αποθήκη μην ψάχνετε για κρέας, μην ψάχνετε για άλλα πράγματα. Ναι, ωραία. Δεν με εγωίτευσε ιδιαίτερα η ιδέα των λαχανικών, γιατί δεν έχεις πάρα πολλές επιλογές. Δεν έχεις κάποιο κρέας να βοηθήσει, δεν θα έχουμε κάτι άλλο, οπότε νομίζω θα είναι δύσκολα πολύ σήμερα. Τα πιάτα που θέλουμε να φτιάξετε πρέπει να αναδεικνύουν το λαχανικό που ο Γιώργος επέλεξε. Γιώργο, πες μας τι απέρριψες, όχι τι έφερες. Απέρριψα το σπανάκι. Ωραίο υλικό, αρέσει πολύ κόσμο. Σπανακόριζο, σπανακόπιτα, 1002 με σπανάκι, σαλάτα αυτό. Και απέρριψα και τις αγκινάρες. Ωραίο φίλε. Καλά έκανες. Η αγκινάρα σαν υλικό είναι λίγο πιο δύσκολη. Μπορεί να σου μαυρίσει, μπορεί να μην την καθαρίσει τόσο καλά. Είναι πιο δύσκολη σαν υλικό, δεν θα την προτιμούσα. Και τι έφερες ρε Γιώργη. Να σας αποκαλύψω. Δείξε μας Γιώργο. Έτοιμοι. Μη με βαρέσετε στο σπίτι. Καλή επιτυχία σε όλους. Κολοκύθα, Γιώργο, έτσι. Μάλιστα. Τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ η κολοκύθα. Την κάνω βραστή, την κάνω ψητή κτλ. Έχω χίλιες ιδέες στο μυαλό μου. Κάτι θα βγει. Δεν πέταξα και τη σκούφια μου. Νομίζω ότι το σπανάκι είναι καλύτερο υλικό. Δύσκολο το υλικό. Σκούρα τα πράγματα σήμερα. Ο Γιώργος την κολοκύθα δεν την πήρε βάση στρατηγικής. Αν ήθελε να δυσκολέψει την κατάσταση παραπάνω, νομίζω πως θα έπαιρνε τη σαγκινάρα. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να μπείτε στην αποθήκη για να επιλέξετε μέχρι 10 υλικά. Να σας θυμίσω ότι έχετε αυστηρά 3 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σας για να επιλέξετε αυτά τα υλικά και 45 λεπτά για να δημιουργήσετε το πιάτο σας. Θα μπείτε σε 3 ομάδες των 6 ατόμων και μαζί σας θα είναι και ο Δημήτρης. Η πρώτη εξάδα μπορεί να περάσει. Τρία λεπτά στην αποθήκη για να διαλέξεις 10 υλικά να τα συνοδεύσεις μαζί με την κολοκύθα είναι λίγος ο χρόνος. Το μυαλό σου δουλεύει ασταμάτητα τι θα φτιάξεις, τι μπορείς να διαλέξεις και ο χρόνος φεύγει σαν νερό. Ένα λεπτό ακόμα, παιδιά. Τέλος χρόνου, παιδιά. Επόμενη εξάδα, μέσα. Είχα διάφορες συνταγές στο μυαλό μου, αλλά σιγά σιγά κατάφταλεξα ότι χρειάζομαι κάτι πιο υγιεινό για την κολοκύθα. Οπότε χρησιμοποίησα τις ταλιατέλες με τα πορτσίνι ως συνοδευτικό ουσιαστικά και θα έκανα μια σάλτσα με κολοκύθα. Αν είχες φτιάξει στο μυαλό σου τη συνταγή και είχες καταλήξει τη συνταγή που θέλεις να φτιάξεις, πιστεύω ότι ο χρόνος ήταν αρκετός. 10 δευτερόλεπτα. Τέλος χρόνου, παιδιά. Για περάστε και η τελευταία 6. Επέλεξα σε ένα πιάτο να έχω 3 υφές κολοκύθας. Διαλέγω λοιπόν τη βελωτέ της κολοκύθας, διαλέγω το ρόστι της κολοκύθας και το ραγού της κολοκύθας. Σκέφτομαι να μαγειρεύσω μια βελουτέ και ένα μπρινάζ λαχανικών. Μισό λεπτό ακόμα. Είχα 2 συνταγές στο μυαλό μου. Η πρώτη ήταν να κάνω ή φρέσκα ζυμαρικά ή μια τάρτα. Φρέσκα ζυμαρικά έχω ξανακάνει ήδη σε δοκιμασία, οπότε λέω να κάνω καλύτερα μια τάρτα. Τέλος χρόνου, παιδιά. Ό,τι πήρατε, πήρατε. Πάμε έξω να μαγειρέψετε. Ναι, έχω σοτάρει, έχω αρωματίσει λίγο την κολοκύθα. Την έχω στάξει πέρσι από την κάνα, έχω σβήσει με κρασί και έχω βάλει και διάφορα αρωματικά. Ούτε ποδοσφαιρικός αγώνας στη Βραζιλία. Κάνω ένα μιλφέικ λαχανικών. Σκέφτομαι να κάνω ένα κρυφαράκι λαχανικών. Τα υπόλοιπα θα είναι διάφορα λαχανικά. Η κολοκύθα τι είναι στη σημερινή δοκιμασία? Σαν βασικό υλικό. Πρέπει να κάνετε τα πάντα, αυτή την κολοκύθα να τη γευτούμε. Το πιάτο θα ήταν περισσότερο θέμα πορτοκάλι παρά θέμα κολοκύθα. Και γενικώς είμαστε λίγο χαμένοι στη μετάφραση με το πιάτο σου. Πάρτε αυτό. Αυτό ήταν μέσα. Τα πιάτα σας ήταν κακά. Μάλλον χαντάκωσα τους συμπαίκτες μου με την αποφασή μου να πάρω κολοκύθα. Λοιπόν, παιδιά, πριν μαγειρεύσετε, θέλω για λίγο την προσοχή σας για κάτι σημαντικό. Όπως ξέρετε, από τη σημερινή δοκιμασία θα προκύψουν οι 3 που θα πάρουν μέρος στην αυριανή δοκιμασία αποχώρησης.
Όμως, σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι τρεις με τα καλύτερα πιάτα της σημερινής δοκιμασίας. Και αυτό, γιατί στην επόμενη ομαδική που θα γίνει εκτός της κουζίνας του MasterChef, θα χωριστείτε σε τρεις ομάδες. Άρα, τρεις αρχηγοί. Έτοιμοι λοιπόν να μαγειρέψετε? Έχετε 45 λεπτά στη διάθεσή σας για να φτιάξετε το καλύτερο πιάτο που μπορείτε με βασικό υλικό την κολοκύθα. Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Σκέφτηκα να φτιάξω γλυκό. Μια κολοκυθόπιτα γλυκιά. Το σκέφτηκα και γιατί το έχω ξανακάνει και μου ήταν νοικείο, αλλά και γιατί πίστεψα ότι θα είναι κάτι πρωτότυπο. Το πρώτο μου βήμα ήταν να βλέπω τα λαχανικά μου και να ξεκινήσω με ένα ζωμό λαχανικών που θα μου έδινε μια πολύ καλή γεύση στη σούπα μου. Η μου ιδέα είναι να φτιάξω ένα ανοιχτό ραβιόλι. Αν δεν μου βγει το ραβιόλι, θα κάνω την κολοκύθα σούπα. Αλέξανδρε. Γεια σας. Αυτό τι σύστημα είναι? Είναι κάποια μέσα και κάποια έξω. Αυτά τα θέλω ξεχωριστά. Ναι. Θα τα βγάλω, θα τα στεγνώσω, θα τα κάνω σωτέ και τα άλλα θα τα κάνω κρέμα. Και μετά τα υπόλοιπα θα είναι διάφορα λαχανικά, ψημένα σε διαφορετικούς χρόνους. Θα είναι η έμφαση στην κολοκύθα όμως? Θέλω να πιστεύω. Γιατί η κολοκύθα ξέρεις τι είναι? Φυσικά. Τι είναι? Λαχανικό. Ναι. Και βασικό υλικό. Βασικό υλικό, ναι. Και γι' αυτό κάνω και το σωτέ την κολοκύθα, για να έχω κι άλλο στοιχείο. Για να μην είναι μόνο η κρέμα. Ναι, ναι, αυτό λέω. Μην το χάσεις, να είναι το φόκο στην κολοκύθα. Να συμφωνείς? Συμφωνώ. Βαλεντίνα. Προσπαθώ να φτιάξω ένα σουφλί κολοκύθας. Και τι έχεις εδώ μέσα αυτή τη στιγμή, Μπεσαμέλ? Έχει ένα μπεσαμέλ, ναι. Έχω σοτάρι, έχω αρωματίσει λίγο την κολοκύθα. Την έχω σπάσει, έχω πέσει από την κάνη, έχω σβήσει με κρασί και έχω βάλει και διάφορα αρωματικά. Ούτε ποδοσφαιρικός αγώνας στη Βραζιλία. Δεν έχω χρόνο. Μην φοβόμουν να μην χάσω τον χρόνο. Του απαντήσω πάρα πολύ γρήγορα. Αποτέλεσμα να μου λένε ηρέμησε και πέστε μα ξανά από την αρχή. Έχω κόψει την κολοκύθα, την έχω πέσει από την κάνη. Πολύ γραμμένη πλάκα, πραγματικά νομίζω ότι δεν διορθώνεται καθόλου η ταχύτητά σου. Έχω πάρει την κολοκύθα, την έχω κόψει, την έχω περάσει από τη γάνη. Μαζί με διάφορα αρωματικά την έχω περάσει. Έχω σβήσει με κρασί. Έχω φτιάξει μπεσαμέλ, τα έχω ενσωματώσει. Ωραία ιδέα του σουφλέ. Mm-hmm. Αν κάνει αρκετά πράγματα. Ναι. Για να έχει τελικά κάποια γεύση κολοκύθα. Θα έχει. Μπάμπη, πες μας. Σκέφτομαι να κάνω ένα καθαράκι λαχανικών με τυρί ραβιέρα. Και θα κάνω ό,τι κάνει την κολοκύθα, θα βάλω στο κρυθαράκι, θα την αλευρώσω και θα την τηγανίσω. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα παραμείνει τραγανό αυτό. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να το κάνω. Δοκίμασε την κολοκύθα σου? Ναι, ναι, την έχω δοκιμάσει. Είναι καλή, έχει γεύση? Έχει γεύση, έχει. Άπαχυρο. Όχι, είναι πολύ γευστική, απλά έχει πολύ υγρασία και είναι πολύ νερό. Στην κολοκύθα θα προσπαθήσουμε το αλεύρι να την τηγανίσω, θα μείνει τραγανή. Και πώ αλλιώ θα τη χρησιμοποιήσει την κολοκύθα? Μόνο αυτό. Θα τηγανίσω την κολοκύθα πάνω στο κρυθάκι λαχανικών. Μάλιστα. Η κολοκύθα τι είναι στη σημερινή δοκιμασία? Σαν βασικό υλικό. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Πού θα καταλήξουμε, δεν ξέρω. Παιδιά, έχετε ακόμα 27 λεπτά. Κωστή, τι κάνεις? Κάνω ένα μιλφέικ λαχανικών, το οποίο θα έχει μέσα κρέμα κολοκύθας. Όταν λες μιλφέικ λαχανικών, τι λαχανικά δηλαδή? Ό,τι βρήκαμε στην αποθήκη. Αυτό που τηγανίζεις τώρα εκεί, τι είναι? Αυτό είναι κολοκύθα. Μάλιστα. Την οποία γιατί την τηγανίζεις? Για να είναι τραγανή. Και πάλι μου, στη γίνεται τάξη κόψει αρκετά χοντρά για να γίνουν τραγανά. Πρέπει θέλεις να, κάτσουμε... να κάνεις κάτι αλμυρό ή κάτι γλυκό? Αλμυρό. Και τι θα είναι το αλμυρό που θα μπει επάνω? Θα έχει λίγο τυρί μέσα, λίγη γραβιέρα. Πού, εδώ? Όχι, στις τρώσεις τα λαχανικά. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Με πειράζει αυτό που μου είπαν οι κριτές ότι η κολοκύθα δεν τηγανίστηκε σωστά, οπότε προτίμησα να μην την βάλω. Έχω πάρει το πίλερ, έχω βγάλει ξύσματα από την κολοκύθα, τα οποία τα έχω στρώσει στο τσέρκι για να κάνω κλίνους, να το κάνω μιλφέι, θα το γεμίσω με λαχανικά ουσιαστικά και κάνω και ένα πουρέ κολοκύθας με σάλτσα σέλινου. Και θα το βάλεις σε στρώσεις? Ναι. Και αυτό θα γεμίσεις με αυτό? Με αυτό, ναι. Θα βάλω ένα κάτω, θα βάλω από πάνω, θα βάλω ένα άλλο από πάνω και από αυτό ένα πάνω. Και θα είναι τόσο? Και θα είναι, ναι. Εντάξει. Θα έχω μεγάλο πουρέ. Και κάνεις και ένα πουρέ από τι? Από κολοκύθα. Δεν άφηνες την κολοκύθα όπως ήταν να τη στολίσεις. Μια χαρά θα ήταν. Λέτε. Αφού οι κριτές μου κάνανε κάποια σχόλια, κυρίως για τον κρατίνα ότι θα βγει πολύ λεπτό γιατί δεν έχω βάλει μεγάλη ποσότητα, άλλαξα τη συνταγή μου και έκανα μόνο τον πουρέ μαζί με τα λαχανικά.
ήμουν προβληματισμένος. Η κολοκύθα δεν έβγαζε αρώματα, δεν ήταν όριμη. Και δοκιμάζοντα σούπα μου, σαν να δοκιμάζα νερό. Για δοκιμάζω αυτό. Κλείς τα μάτια. Και πες με αν τρως κολοκύθα. Η κολοκύθα θέλω να φαίνεται στη σάλτσα. Άρα θα είναι έντονη η σάλτσα στο πιάτο, στο στήσιμο. Πάμε παρακάτω. Κλείς πάλι τα μάτια. Πού φαίνεται η κολοκύθα? Φαίνεται λίγο στη σάλτσα. Στο χρώμα. Δεν φαίνεται η κολοκύθα. Σας έχει δοθεί ένα βασικό υλικό, η κολοκύθα. Πρέπει να κάνετε τα πάντα, αυτή την κολοκύθα να τη γευτούμε. Και μέσα εδώ έχεις βάλει τζίντζερ, που αν βάλεις τζίντζερ σε ένα ωραίο βασικό υλικό, που είναι και λαχανικό, το χάσες. Δεν θα δείξεις τίποτα. Το τζίντζερ, σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να το βάλω, το κατάλαβα μετά. Ήταν πλέον αργά, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Μάλλον δεν έχουν πιάσει το θέμα. Να αναδείξουν βασικό υλικό την κολοκύθα που είναι και συμπληρώνουν το πιάτο τους, τη συνταγή τους, με διάφορα άλλα πράγματα. Θα γευτούμε τυριά, θα γευτούμε κάποια άλλα πράγματα. Μου φαίνεται το πιο δύσκολο πράγμα που τους έχουμε ζητήσει να κάνουμε σήμερα. Σίγουρα από τα υλικά που είχαν να διαλέξουν δεν ήταν το πιο εύκολο. Το θέμα είναι ότι ξεχνάνε, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με το Λευτέρη, ότι αυτό, η κολοκύθα, πρέπει να είναι το βασικό υλικό. Είναι ένα πολύ δελικάτο υλικό. Αυτό το είπα και μέσα στον Γιώργο όταν τον διάλεξε το υλικό αυτό. Ότι επέλεξε ένα δύσκολο υλικό. Αλλά πολλές φορές και η ίδια η κολοκύθα δεν είναι πολύ όριμη να βγάζει αρώματα. Είναι πολύ δύσκολη από μόνη της, σαν υλικό, να είναι γευστική. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε αρκετά μέτρια πιάτα σήμερα και θα έχουμε ένα συναγωνισμό, όχι με την καλή έννοια, αλλά ένα συναγωνισμό προς τα κάτω. Έχω ακόμα το μιλφέι μου στο φούρνο και μόλις το έχω βάλει. Δεν νομίζω ότι θα προλάβει να ψηθεί. Τελειώνεται με το στήσιμο των πιάτων. Έτρεμα τα χέρια μου και πίστευα ότι από το άγχος μου θα ξεχάσω κάποιο υλικό έξω από το πιάτο. Εντάξει. Τριάντα δευτερόλεπτα. Σήμερα ήμουν πολύ περήφανη για το πιάτο μου. Μου άρεσε και η παρουσίαση και νομίζω πως είχα και πολύ καλή γεύση γιατί το δοκίμασα και μου άρεσε αρκετά. Ήρθε η ώρα οι κριτές να δοκιμάσουν τα πιάτα σας για να επιλέξουν τους τρεις καλύτερους του τεστ δημιουργικότητας αλλά και τους τρεις χειρότερους που θα μπουν σε διαδικασία αποχώρησης. Ξεκινάμε με το πιάτο του Κωνσταντίνου. Είμαι αρκετά περήφανος για τη δουλειά που έχω κάνει και νομίζω να μην απογοητεύσω τους κριτές. Θέλω να τους έχω καλά αποτελέσματα. Σίγουρα έχεις κάνει αρκετή δουλειά για να αναδείξεις το βασικό υλικό. Το γεγονός ότι έχεις κάνει τρεις παρασκευές και έχεις χρησιμοποιήσει τρεις διαφορετικές υφές και γεύσεις για την κολοκύθα είναι κάτι που εμένα μου αρέσει. Από εκεί και πέρα όμως, η βελουτέ θέλει κάτι για να ανέβει γευστικά. Ίσως η κολοκύθα που είχατε να μην ήταν τόσο όριμη, που σημαίνει πλούσια σε αρώματα και γλυκύτητα. Άρα ήθελε κάποια βοήθεια, την οποία δεν την έχεις δώσει. Το ίδιο ήθελαν και τα κομμάτια της κολοκύθας που τα έχεις σοτάρει με το μανιτάρι. Εντάξει, το ρόστι είναι μια καλή εκτέλεση που έχεις κάνει. Ευχαριστώ. Περίμενα να είναι πιο σκληρός. Χάρηκα πάρα πολύ που χρησιμοποίησες έτσι καλά λόγια μέσα σε εισαγωγικά για το πιάτο μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, ναι, μπορείς να έρθεις. Έλα να σου δώσω και αυτό εδώ. Ναι. Πάρ' το.
Αυτό ήταν μέσα. Εντάξει, μπορεί είναι από τη μεμβράνη που σου έμεινε από τη, καλό να το τύλιγμα της ζύμης. Η τάρτα σου είναι ωραία. Έχεις κάνει μια ωραία ζύμη. Σε αυτό βέβαια που δεν τα έχεις πάει καλά είναι για γέμιση. Δηλαδή οι πιπεριές που έχεις χρησιμοποιήσει μέσα έχουν αφαιρέσει όλο το άρωμα της κολοκύθας, όσο είχε η κολοκύθα, γιατί εκεί ήταν και το ζητούμενο. Ενώ έχεις κάνει μια ωραία τάρτα, δεν τα έχεις καταφέρει να τη γεμίσεις σωστά. Αλέξανδρε, η σειρά σου. Πριν πάω το πιάτο μου στους κριτές, είχα μια μικρή αγωνία, γιατί ήξερα ότι υπήρχε ένα θέμα με τους σπόρους της κολοκύθας που είχα χρησιμοποιήσει. Είχα αφήσει τα τσόφλια στους σπόρους της κολοκύθας και θεώρησα ότι αυτό δεν θα ήταν ωραίο σαν υφή στο στόμα. Σαν ιδέα ήταν ωραία. Διαφωνώ λίγο με το στήσιμο. Ξέρω ότι το έχεις με το στήσιμο, πρέπει να το στήσεις λίγο πιο όμορφο. Και βέβαια έχεις το φάουλ που είναι ωραία ιδέα να χρησιμοποιήσουμε το σπόρο από την κολοκύθα και να τον καβουρδίσουμε, αλλά φέρουμε το τσόφλι. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρα. Αριστοτέλη, φέρε μας το πιάτο σου. Κοίτα, Αριστοτέλη, ξεκινάς με μία ωραία παρουσίαση, αλλά εν τέλει εκ του αποτελέσματος το πιάτο θα ήταν περισσότερο θέμα πορτοκάλι παρά θέμα κολοκύθα. Και γενικώς είμαστε λίγο χαμένοι στη μετάφραση με το πιάτο σου. Κώστα, φέρε μας το πιάτο σου. Η κρέμα που έχεις χρησιμοποιήσει είναι αδύνατη και το γευστικό αποτέλεσμα σε αυτή τη σούπα που μας έφερες δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Σαν ιδέα ήταν καλή. Σαν εκτέλεση υστερεί λίγο. Τα λαχανικά σου θέλαν περισσότερο ψήσιμο. Ήθελε λίγο περισσότερη δουλειά το πιάτο. Ο πουρές και η σούπα είναι πολύ κοντά στις υφές. Θα μπορούσες να έχεις κάνει κάποια λαχανικά σε κάποια άλλη μορφή. Να μην είναι πάλι σε παραπλήσια υφή και μορφή με αυτή τη σούπα. Έχουμε μια καλή υφή του πουρέ. Δεν έχουμε σε καμία περίπτωση ένα εξαιρετικό πουρέ. Και επίσης έχεις καλύψει τη γεύση της κολοκύθας με το βούτυρο. Κολοκύθα σου είναι καλή. Το σου από κάτω έχει μαλακώσει πάρα πολύ και σου χαλάει αυτή την ωραία σούπα που έχεις πετύχει. Έχεις βάλει κάποια γλυκαντική ουσία στην κολοκύθα. Τώρα τι πρέπει να πω, ναι ή όχι. Ναι, έχω προσθέσει λίγη ζάχαρη. Θέλω να σχολιάσω την κίνησή σου αυτή, καθώς πιστεύω ότι είναι μια καλή κίνηση. Όταν βλέπουμε στην κολοκύθα ότι δεν έχει ιδιαίτερα αρώματα και της λείπει η γλυκύτητα που φυσιολογικά πρέπει να υπάρχει μέσα στην κολοκύθα, πρέπει κάπως να το αντισταθμίσουμε. Και η χρήση μιας γλυκαντικής ουσίας είναι ένα σωστό βήμα. Οπότε χαίρομαι που το έκανες αυτό, γιατί δείχνει ότι τουλάχιστον σκέφτηκες κάποια πράγματα που αφορούν στη γεύση. Από εκεί και πέρα όμως, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν μπορώ να το καταλάβω το πιάτο σου. Έχω την αίσθηση ότι τρώω ένα μουσακά δηλαδή, και αναφέρομαι στο μουσακά το κομμάτι της λιπαρότητας, όταν όλα είναι τηγανιτά μέσα και βαριές σάλτσες κλπ. Είναι ενάντια στη φυσική ταυτότητα της κολοκύθας, που είναι ένα πολύ φινετσάτο λαχανικό. Που να μην είχα βάλει και τη ζάχαρη. Επειδή η κολοκύθα ήταν και λίγο άγλικη, δεν ήταν όριμη κολοκύθα και θα έπρεπε να το δείτε αυτό, δεν βοηθήθηκε λίγο το σουφλέ σου. Με κάποια αρώματα, με κάποια, αν θέλεις, και με λίγη ζάχαρη. Η κολοκύθα πάει πάρα πολύ με άχνη ζάχαρη, όχι κρυσταλλική. Θα μπορούσατε λοιπόν κάπως να το δείτε και να το δεις και εσύ εδώ στο πιάτο σου, να δώσεις κάποια στοιχεία μέσα για να την ανεβάσεις λίγο. Πάντως σαν ιδέα εμένα μου αρέσει. Αλλά δεν είναι κολοκύθα. Ένα ωραίο σουφλέ.
Μαριάννα, η σειρά σου. Περνούσαν τα πιάτα και ακούγαμε συνέχεια αρνητικά σχόλια. Οπότε φτάνοντας σιγά σιγά η σειρά μου, φοβόμουν πάρα πολύ για το τι θα ακούσω κι εγώ. Που αποφάσισε να κάνεις γλυκό. Ευχαριστώ. Σωστή κίνηση αυτό με τη συγκεκριμένη κολοκύθα που είχατε. Έχεις κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση. Η σταφίδα πάει πολύ με τη κολοκύθα. Μ' αρέσει το χρώμα που έχεις δώσει στο φύλλο, όμως εδώ έχεις βάλει λίγο παραπάνω. Βλέπεις. Αυτό τώρα τι κάνει. Σου δίνει την αίσθηση ότι είναι λίγο άπιστο. Δηλαδή δεν έχεις βάλει λιγότερο φύλλο την ώρα που το γύρναγες για να γίνει το πουγγί. Και λίγη περισσότερη γέμιση, θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό πιάτο. Πριν πω για το πιάτο, θα σου πω ποια θα είναι η τιμωρία σου. Μάλιστα. Θα πάρεις ένα κουτάλι, ένα πιρούνι και ένα μαχαίρι. Μάλιστα. Όταν τελειώσουμε τη δοκιμή και θα φας όλα τα πιάτα που θα έχουν περισσέψει. Μάλιστα. Για να σκέφτεσαι άλλη φορά να κάνεις σωστές επιλογές. Να διαλέξεις το σπανάκι. Ξακινάει. Συγγνώμη. Μην γελάς γιατί το έχω κάνει στην κουζίνα μου. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω. Καλώς έκανες και χρησιμοποίησες το μήλο το πράσινο. Διότι δίνει μια οξύτητα που αν η κολοκύθα έχει τη φυσική της γλυκύτητα, ταιριάζει. Τώρα εσύ το έχεις παρακάνει με την οξύτητα στη σούπα σου. Αν ερχόσουν να μου πεις ότι έχω ένα κρυθαράκι που το έχω αρωματίσει με λίγο κολοκύθα, θα το δεχόμουν. Να αρέσει να μου πεις ότι έχω κάνει μια κολοκύθα που έχω βάλει κρυθαράκι, δεν μου βγαίνει. Ενώ έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά με το φύλλο και με τη γέμιση, αν και θα ήθελα λίγο περισσότερη παρουσία κολοκύθα στη γέμιση, η σάλτσα σου λίγο σου σκεπάζει. Η σούπα σου είναι αρκετά αραιή, είναι παραπάνω γλυκιά από ό,τι πρέπει και γλυκιά είναι και η γέμιση της πίτας σου. Οπότε και εκεί πέρα έχεις λίγο μπερδέψει και λίγο χάσει τις ισορροπίες. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκες αυτό το πιάτο και πού φαντάστηκες ότι την κολοκύθα θα τη γευτούμε. Είναι τόσο η σαλάτα γύρω-γύρω όλα τα πράγματα που έχεις χρησιμοποιήσει που δεν μπορώ να καταλάβω τι εισπράττω. Γιώργο, φέρε μας το πιάτο σου. Όταν πήγα το πιάτο με τους κριτές, ήμουν τους τελευταίους. Ήλπιζα να μην έχουν βαρεθεί με τόση κολοκύθα και να είναι επικείς μαζί μου. Ραβιόλι, φασκόμηλο, κλασικό ιταλικό πιάτο, καμένο βούτυρο, πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο. Όμως εδώ έχουμε ίνες, το βλέπεις. Ναι. Δεν είναι καλό αυτό. Πάντως αυτό ήταν το σκέφτηκα λίγο εκείνη τη στιγμή, αλλά προσωπικά μου αρέσουν και όταν τις ψήνω τις κολοκύθες να τις κρατάω έτσι, να τις λιώνω με το πιρούνι και να κρατάω με ίνες. Είναι ίσως προσωπικό γούστο και λάθος. Όταν η κολοκύθα είναι γυνωμένη, το κάνουμε αυτό. Η συγκεκριμένη δεν ήταν. Θεωρώ ότι ήθελε δουλειά το πιάτο. Συμφωνώ με την κριτική, αλλά για μένα το πιάτο έτσι έπρεπε να είναι συστημένο και μαγειρεμένο. Και τελειώνουμε με το πιάτο του Ανδρέα. Έλα. Κολοκύθα ζητούσαμε, ούτε κρεμμύδι, ούτε πουρέ πατάτας. Ούτε άλλα στοιχεία. Ναι. Αν με λίγη δουλειά και με λίγη καλύτερη σκέψη είχες μείνει σε αυτή την εικόνα, στο καραμελωμένο σουβλάκι κολοκύθας και είχες βάλει και δύο άλλα στοιχεία μέσα, θα είχες κάνει ένα πολύ ωραίο πιάτο σήμερα. Τελευταία στιγμή σκεφτόμουν να βάλω τον μπούρα και τα κρεμμύδια, εάν αλήθεια λέγεται, γιατί σκεφτόμουν ήταν υπερβολικό. Απλά λόγω του άγχους και εγώ λόγω της πίεσης του χρόνου, τα έβαλα όπως τα είχα σκεφτεί και στην τελική ήταν για σωστά. Μάλλον χαντάκουσα τους συμπαίκτες μου με την αποφασή μου να πάρω κολοκύθα. Άρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τι να πω, εγώ το έκανα για καλό πάντως. Θεωρούσα ότι το πιάτο μου δεν ήταν τόσο άσχημο όσο κάποια άλλα που άκουσα περίεργα σχόλια. Δεν πίστευα ότι θα ήμουν ούτε στα καλύτερα ούτε στα χειρότερα πιάτα. Δεν ξέρω, δεν περιμένω πολλά πράγματα από το πιάτο μου σήμερα. Οι κριτές με ενημέρωσαν για την απόφασή τους, την οποία θα σας ανακοινώσω αμέσως.
Παρακαλώ να έρθουν μπροστά. Ο Κωνσταντίνος Αρημαυρογέννης. Η Μαριάννα. Από τη μία ένιωθα μία σιγουριά γιατί είχα ακούσει καλά λόγια. Από την άλλη δεν είχαν λείψει και τα αρνητικά ούτε σε μένα. Και πλέον περίμενα να ακούσω τι θα γίνει. Ο Άγγελος Κάρδαρης. Η Βαλεντίνα. Και ο Κωνσταντίνος Τσαντίλης. Πάντα όταν με φωνάζει η Μέρη έχω πάρα πολύ άγχος. Είναι αυτή η στιγμή πολύ δύσκολη για μένα, πραγματικά. Τα δικά σας πιάτα ήταν τα καλύτερα της σημερινής δοκιμασίας. Συγχαρητήρια. Έβαλα τα δυνατά μου για να αναδείξω όσο γινόταν την Κολοκύθα και το ότι είμαι στα καλύτερα πιάτα, αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Χάρηκα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να ακούσω το όνομά μου μέσα στα τρία καλύτερα, γιατί δεν θα ήθελα να γίνω αρχηγός ακόμη. Όμως, από εσάς τους πέντε, θα προκύψουν οι τρεις που θα είναι αρχηγοί στην επόμενη ομαδική δοκιμασία. Έτσι λοιπόν, το καλύτερο πιάτο της δοκιμασίας ήταν... της Μαριάννας. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό που έφτιαξα, αλλά αυτομάτως μου δημιουργήθηκε ένα τεράστιο άγχος για τη θέση του αρχηγού. Μπράβο Μαριάννα, ήταν μια ιδέα ξεχωριστή και γι' αυτό τα πήγες πάρα πολύ καλά σήμερα. Ευχαριστώ. Το δεύτερο καλύτερο πιάτο της δοκιμασίας ήταν του Κωνσταντίνου Σαρή Μαυρογέννη. Όταν είσαι αρχηγός, πάντα μέσα στο MasterChef είναι μεγάλη ευθύνη. Αλλά νομίζω ότι είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω και αυτή την επόμενη ευθύνη που θα μας έρθει. Πάμε στο τρίτο καλύτερο πιάτο, το οποίο ανήκει στον Άγγελο. Κωνσταντίνε, Μαριάννα, Άγγελε, συγχαρητήρια για την επίδοσή σας. Είστε οι τρεις αρχηγοί στην επόμενη δοκιμασία εκτός της κουζίνας του MasterChef. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε και οι πέντε να αποσυρθείτε στο καθιστικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που για πρώτη φορά θα γίνω αρχηγός και θέλω να δείξω ότι μπορώ να διοικήσω μια ομάδα. Παρακαλώ να έρθουν μπροστά ο Μπάμπης, ο Γιώργος Γραμματικόπουλος, η Κατερίνα, ο Κώστας Φύτρος, ο Ανδρέας, ο Αλέξανδρος Πανδής, ο Μανώλης και ο Αριστοτέλης. Είστε οκτώ. Και από εσάς τους οκτώ, οι κριτές αποφάσισαν... Στην πάυση αυτή μου κόβηκαν τα πόδια. Λέω, σίγουρα θα πάω στην αριστερή πλευρά, Παναγία μου, αύριο θα διαγωνιστώ για την παραμονή μου στο MasterChef. Να μην είναι κανείς υποψήφιος προς αποχώρηση. Μπορείτε να αποχωρήσετε στο καθιστικό. Ένιωσα απίστευτη ανακούφιση. Επιτέλους, πέρασε άλλη μια δοκιμασία χωρίς να είμαι στον τάκο. Χάρηκα από τη μία, γιατί όλοι είχαμε κάνει μια προσπάθεια, αλλά είχα και την αγωνία το ποιοι τελικά θα είναι υποψήφιοι. Αρχηγέ, τη γλίτωσες. Κωνσταντίνε. Μπράβο, ρε. Δεύτερη φορά. Λοιπόν, παιδιά, έχετε μείνει έξι. Υπάρχει αγωνία σε όλους μας. Ελπίζω από τους έξι να είμαι στους τρεις που θα σωθούνε. Και από εσάς τους έξι... κανείς δεν θα λείψει αύριο από τη δοκιμασία αποχώρησης. Τι? Τι? Όλοι θα έρθουν και προτινόμενοι. Δεν έχει ξαναγίνει. Πολύ περίεργο και πολύ δυσάρεστο επίσης να είναι έξι πιάτα τόσο άσχημα που να μην μπορούν να διακρίνουν κάποια από αυτά.
Στεναχωρήθηκα, μπορώ να πω, γιατί δεν ήθελα να βρεθώ σε αυτή τη θέση και δεν ήθελα να απογοητεύσω τόσο πολύ τους κριτές. Νταν, κεραμίδα, λες τώρα τι γίνεται, τρελάθηκα. Λέω, εντάξει, τι κάνουμε. Μάλλον τα πράγματα δεν πήγανε καλά για κανένα μας. Απογοητεύτηκα πολύ. Απογοητεύτηκα. Λοιπόν, παιδιά, η σημερινή μέρα δεν ήταν καθόλου καλή μέρα. Για την πρώτη δοκιμασία σας τα έχει πει ήδη ο Γιάννης και σας εξήγησε τι ακριβώς δεν κάνατε καλά. Για τη δοκιμασία που μόλις ολοκληρώθηκε, έχουμε να σας πούμε ότι τα πιάτα σας δεν ήταν μέτρια, ήταν κακά. Αλήθεια σας λέω. Ντράπηκα. Είναι υποτιμητικό αρκετά. Και προς τους κριτές μου και προς τους συναδέλφους μου. Πιστεύω ότι είχαν δίκιο. Είναι η πρώτη φορά που δεν τηρούμε τους κανόνες συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί μας ξεπέρασε κατά πολύ πραγματικότητα. Έχει κάποιος να πει κάτι? Κανείς? Νομίζω ότι κανείς δεν ήθελε να ακούσει αυτά τα λόγια. Είναι πολύ πικρά και στενάχωρα, οπότε ντράπηκα και το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να σκύψω το κεφάλι μου. Η αυριανή δοκιμασία, παιδιά, θα είναι πολύ ιδιαίτερη. Θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο MasterChef. Και πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Αύριο, κάποιος από εσάς τους έξι θα αποτελέσει παρελθόν για το διαγωνισμό. Όμως είναι μία ευκαιρία για να σώσετε τις εντυπώσεις. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Καλή ξεκούραση και ελάτε αύριο έτοιμοι για τη μάχη. Σε μεγάλη παρέα θα πάμε αύριο για αποχώρηση. Θα δούμε, δεν έχει ξαναγίνει. Πιστεύω ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα αύριο. Ήδη μας το είπαν ότι πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τελικά η κολοκύθα σαν βασικό υλικό ήταν κολοκύθα εντελώς. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef. Κανονίστε σας παρακαλώ να μην έχουμε συνέχεια στο κακό σύριαλ που ξεκίνησε χθες. Σίγουρα μας περιμένει μια δύσκολη μέρα. Οι έξι υποψήφοι προς αποχώρηση μαγειρεύουν σε μια δοκιμασία που δεν έχει προηγούμενο. Πρέπει να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Ποιοι θα αντέξουν την πίεση? Γρήγορα, ρε, τι πάμε. Να πιάσει λόγο το πιάτο. Παιδιά, έχετε μόνο ένα λεπτό. Και τη στιγμή ένιωσα ότι πέρναγε η ζωή από μπροστά μου. Έλα, Κώστα, στείνε, βάλε, βάλε. Πιο γρήγορα. Δεν ήξερα αν θα προλάβω να στήσω πιάτο. Τώρα όλα είναι στο στόμα των κριτών. Δεν θες ούτε να τους κοιτάς στα μάτια. Δεν ξέρεις τι θα ακούσεις. Κάποιος από εσάς πρέπει να αποχωρήσει. Η αναζήτηση για τον επόμενο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται.